Εντάξει. Έμαθα ότι σα άρεσε και ότι γελάσατε λίγο. Με την ταύτιση που είχα πρόσφατα με το τραγούδι τη Δέσπινα Βανδύ. Άλλαξα και λίγο του τοίχου, αλλά και πάλι κάποιοι ταυτιστήκατε μαζί μου. Μάλλον εκείνο το τραγούδι σα αρέσει πολύ, ό,τι και να γίνει. Τι να πω, βρε παιδιά. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ό,τι και να πω, είσαστε εδώ να με στηρίξετε. Οπότε, ένα καινούριο podcast ταύτιση πάλι και λίγο μια μικρή λεξούλα παραλλαγή, η οποία δεν αλλάζει καθόλου το νόημα, απλά το φέρνει πιο κοντά στα μέτρα μου, μόλι κυκλοφόρησε. Στο μικρόφωνο ο Μάρκο Μυρνάκη, content creator, και ήρθε η στιγμή για να περάσουμε στην επόμενη ταύτιση, που είναι λίγο πιο αληθινή. Πιο ανθρώπινη, ρε παιδί μου. Ε, και όχι τόσο χιουμοριστική. Ξέρετε βρε παιδιά πόσες φορές σκέφτομαι πώς την έχεις δει. Αυτή τη φράση την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι βέβαια σίγουρος ότι άλλες τόσες μπορεί και περισσότερες φορές την έχετε σκεφτεί κι εσείς και έχετε ταυτιστεί. Όπως ήδη έχετε καταλάβει πάμε τώρα στο αγαπημένο και το καλύτερο παιδί του ελληνικού πενταγράμμου. Τον ένα και μοναδικό Γιάννη Πλούταρχο και το τραγούδι «Πώς την έχεις δει» σε στίχους του Νίκου Σαρή. Ξαναλέω τώρα, όντω ταυτίζομαι απόλυτα. Καμία σχέση με το προηγούμενο τραγούδι και το προηγούμενο podcast. Ελπίζω βέβαια να πάει το ίδιο καλά και αυτό το podcast. Τι νομίζετε, δεν είμαι εγώ καλό παιδί. Το καλύτερο, σας παρακαλώ. Για ρωτήστε να πάρετε συστάσεις. Και όσοι δώσετε συστάσει, προσοχή σα παρακαλώ γιατί μην ξεχνάτε, έχω και ένα σωρό κατσούνε. Δεν με κάνετε εμένα να μετράω τα άστρα στον ουρανό. Έχω φτάσει να μετρήσω μέχρι 1.650.987 αστέρια μέσα σε ένα βράδυ σε μία ωραία γλυκιά αγκαλιά. Και ω επισήμω διχασμένη προσωπικότητα που έχω ήδη δηλώσει, μάλλον κάτι τέτοιο παίζει και με το φίλο μου το Γιάννη, τα προβλήματα και η λύση είναι τα ίδια ακριβώ πρόσωπα. Αφήστε να μη σα τύχει. Πες τα ρε Γιάννη καλό παιδί. Βέβαια ναι και εδώ ξεκάθαρα παραποίησα τους στίχους. Ρε παιδιά δεν το κάνω επιτηδε. Αυτό μου τα μου βγαίνει. Νίκο Σαρή, συγγνώμη, είναι τέλειοι οι στίχοι σου πραγματικά, αλλά είναι επίσης που ποτέ δεν τους θυμάμαι γενικότερα τους στίχους Νίκο. Ωστόσο νομίζω, έτσι εδώ μεταξύ μας που τα λέμε και αντέχετε να με ακούτε, ότι μου βγαίνουν νομίζω κάποιες καλές Πώς να το πω, παρερμηνίες ας το πω κομψά Έτσι για παράδειγμα εκεί που έχω ταυτιστεί με το τραγούδι Και πορωμένο τραγουδάω το ρεφρέν Κάνει ένα ωραιότατο κλείσιμο για όσους γνωρίζετε το τραγούδι Αν δεν το γνωρίζετε όμως να το ακούσετε Και κάνει που λέτε ένα ωραιότατο κλείσιμο με το άστα Και εγώ μαντέψτε τι λέω Δεν μπορεί να μην το έχει σκεφτεί κανείς εγώ το άστα το κάνω βράστα. Την ξέρετε τη φράση, ε. Η φράση αυτή σημαίνει ουσιαστικά είναι εμ, ομοιοκατάληκτες λέξεις που δηλώνουν απελπισία, αδιέξοδο, απογοήτευση. Δίνω σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Πλούταρχο ακόμα περισσότερη έμφαση στον πόνο. Εκεί που λέει άστα, εγώ θα συμπληρώνω απλά τη λέξη βράστα. Λέτε να το βγάλουμε ντουέτο, το κάνει πιο λαϊκό, δίνει μια οικειότητα στον βαρύ πόνο που βιώνουμε. Πονάμε που πονάμε, ας πονάμε σωστά. Δεν συμφωνείτε. Ξέρω ότι θέλετε τώρα, εσείς θέλετε ερμηνεία. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. <μιλίδι> Πώς την έχεις δει, μια χαρά παιδί, με έκανε ό,τι αγαπάω να έχω συγχαθεί. Πώς την έχεις δει, έχει τρελαθεί, ποιος έχει αγαπήσει πιο πολύ. Βράστα, Τελικά μόλις σιγουρεύτηκα. Ταιριάζουν τόσο πολύ οι φωνέ μα. Έτοιμοι για ντουέτο είμαστε. Γιάννη, μ' Γιάννη! Ελπίζω να σα άρεσε και αυτό το podcast ταυτισή μου. Ταυτιστείτε ελεύθερα. Αυτό είναι ο σκοπό των τραγουδιών. Με το τραγούδι, όχι με μένα και το podcast. Βέβαια τώρα άμα θέλετε να ταυτιστείτε και με μένα κανένα πρόβλημα. Στο μικρόφωνο ήταν, ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης. Μπορείς να με βρεις σε όποιο social προτιμάς, να ξέρεις θα με βρεις παντού. Παντού υπάρχει ένας μης Μυρνάκης. Μην ξεχάσεις μόνο να κάνεις την εγγραφή σου στο κανάλι μου, είναι ζωτική σημασία. Και φυσικά για όσου τολμήσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα, ένα σχόλιο για ό,τι ακούσατε ή αν θέλετε κάποιο άλλο podcast να δημιουργήσω για εσάς. Εδώ είμαι εγώ, πείτε μου. Τι ο content creator είμαι ντε. κάθε like, dislike, share, save κλπ. κλπ. Δεν ξέρω τι άλλο θα βγάλουν τα social, είναι ευπρόσδεκτο. Καλή σας συνέχεια.